Συμπληρώνονται σήμερα 43 χρόνια από τις 14 Αυγούστου 1974, η μέρα κατά την οποία οι ορδές του Ατήλα ξεκινούσαν την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. Με την δεύτερη φάση, η Τουρκία ολοκλήρωσε το έγκλημα κατά της Κύπρου και του λαού της, με την κατάληψη της Αμοχώς του, της Καρπασίας και της Μόρφου, παραβιάζοντας κάθε κανόνα της διεθνούς νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παρά την εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί. Ένα μεγάλο μέρος της πόλης της Αμοχώς του, όπου κατοικούσαν Ελληνοκύπροι, παραμένει από τότε περίκλειστο και ερημωμένο, με τον κατοχικό στρατό να μην επιτρέπει την επιστροφή των νομίμων κατοίκων της πόλης στις κατοικίες και στις περιουσίες τους, παρά τα σχετικά ψηφίσματα και αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία βρήκε την αφορμή να επιβάλει τα διχοτομικά της σχέδια εναντίον της Κύπρου μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης του Προέδρου Μακαρίου. Στις 20 Ιουλίου 1974, ισχυριζόμενες ότι ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγύησεως, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια πλήρους κλίμακα εισβολή εναντίον της Κύπρου, καταλαμβάνοντας το 36% των εδαφών της Δημοκρατίας και εκδιώκοντας με τη δύναμη των όπλων τους Ελληνοκύπριους από τις κατοικίες και τις περιουσίες τους. Πέραν του 36% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αντιπροσωπεύει το 70% του οικονομικού δυναμικού, περιήλθε υπό την κατοχή του τουρκικού στρατού, ενώ το 1 τρίτο των Ελληνοκυπρίων έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν με πολλά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας απαιτήσει σεβασμό για την ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, την επιστροφή των προσφύγων στις κατοικίες τους και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το νησί, όμως όλα αυτά τα ψηφίσματα έχουν αγνοηθεί από την Τουρκία. 4 και πλέον δεκαετίες μετά την τουρκική εισβολή, και το δίκαιο δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί στην Κύπρο.